Ninja TV. Η πιο όμως εντυπωσιακή στιγμή ήταν αναμφίβολα αυτή στο φινάλε, όταν πια αποχωρούσε ο κόσμος, όχι όμως όλοι, και ο Λεωνάρντο Κούτρης πήρε τον νεαρό Βασίλη, έναν από τους πραγματικούς μαχητές της ζωής. Του είχε δει στη φανέλα, του την έδωσε, αλλά δεν αρκεστηκε σε αυτό. Ο διεθνής μπακ τον πήρε αγκαλιά, πήγαν στη θύρα 7 μπροστά, του έδωσε την μπάλα για να σκοράρει, το πέτυχε και αποθεώθηκε από τον κόσμο του φανατικού του ποδόσφαιρου Ολυμπιακού που ήταν ακόμη στο γήπεδο. Ήταν η καλύτερη μακράν ασίστ, όπως είπε και ο ίδιος στις δηλώσεις νωρίτερα, ασίστ που έχει δώσει στη ζωή του. Μάλιστα, νομίζω έχουμε και το πλάνο. Μπορούμε να δούμε την εικόνα αυτή, αν είμαστε έτοιμοι. Το είπε ο Μπάμπης ο Παζόλη. Θα δούμε και, και δήλωση του, του Κούτρη, αλλά το πρώτο που έχει είναι η εικόνα. Θυμόμαστε και πως ο Γιώργος Σαμαράς στην Αγγλία είχε αναπτύξει μια τρομερή σχέση με ένα πιτσιρικά και αντίστοιχα βλέπουμε εδώ το Κούτρη, είναι μια πολύ ωραία εικόνα. Και υπάρχει μια δήλωση του ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού. Εντάξει, αξίζει να στεκόμαστε σε αυτά. Και μαζί και με το υπόλοιπο ρεπορτάζ, πάμε τώρα να δούμε τι είπε ο Κούτρης για αυτό εδώ που έζησε και που πρόσφερε στο πιτσιρικά, αλλά και τους υπόλοιπους πρωταγωνιστές. Η αλήθεια είναι ότι η καλύτερη ασίστ που έχω βγάλει στην καριέρα μου, όχι μόνο φέτος, ήταν στο, στο Βασίλη, το, το Γίγαντα. Είχα μιλήσει εξ αρχής, ήξερα ότι θα είναι εδώ. Μου είχε ζητήσει τη φανέλα τη δικιά μου μετά το τέλος του παιχνιδιού. Του την έδωσα, είδαμε τι χαμόγελο την πήρε και πόσο εξάτος ήταν. Έτσι σκέφτηκα να τον πάρω μέσα στο γήπεδο, να του δώσω λίγο χαρά, να απαντήσει στο γήπεδο, να βάλει ένα γκολ μπροστά στη θύρα 7. Και θεωρώ ότι αυτές οι μικρές στιγμές για ένα τόσο μικρό παιδί που δίνει τη μάχη του είναι ίσως ό,τι πιο σημαντικό μπορεί να, να κάνω. Και το χαμόγελο που, που είδα στα χείλη του μετά τον γκολ και όταν φώναξε το όνομά του η θύρα 7 είναι ό,τι πιο σημαντικό έχω βιώσει τα τελευταία χρόνια.